Επιστροφή εδώ στην Κρήτη TV, στη συντονισμένη Κρήτη σήμερα, παρακαλώ. Στο στούντιο της Κρήτη σήμερα φιλοξενούμε δύο γιατρίνες από το Βενιζέλιο νοσοκομείο σήμερα. Έχουμε ήδη βέβαια κάνει μια πρώτη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην υγεία, με αφορμή τον Άγιο Νικόλαο και τα απογευματινά χειρουργία. Δεν έχουμε μιλήσει επισταμμένως για το Βενιζέλιο σήμερα, αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για τα όσα συμβαίνουν στην υγεία. Πριν από μερικές μέρες πήραμε μια ανακοίνωση από την Τριμελή, ουσιαστικά, νομίζω ότι συνυπέγραφε και ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Σχετικά με τους αναισθησιολόγους, τις νέες παρετήσεις. Τις παρετήσεις κτλ. Καλησπερίζουμε στο στούντιο λοιπόν και καλωσορίζουμε εδώ την κυρία Πόπη Αλμπαντάκη. Καλώς ήρθατε και την κυρία Κλέρη Μιλοποταμιτάκη. Καλησπέρα. Από την Τριμελή και από τους ειδικευόμενους. Σωστά. Ναι, είναι ακριβώς. Υπό σύσταση ο Σύλλογος των Ειδικευόμενων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Και τώρα πείτε μας, στην ανακοίνωση λέτε ότι σιγά σιγά δεν είναι ασφαλές πια το Βενιζέλιο να έχει αυτές τις 15 μέρες εφημερία το μήνα. Ισχύει αυτό πια? Νομίζω εκ των πραγμάτων. Δηλαδή έχουν μείνει, όπως ξέρετε, μία μόνιμη ανησιολόγος και άλλοι δύο οι οποίοι είναι σε παράταση. Είναι συνταξιούχοι ουσιαστικά και είναι σε παράταση. Μαζί με τις δύο συναδέλφισσες οι οποίες έχουν παραιτηθεί και οι οποίες από όσο γνωρίζω θα μείνουν μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι το τέλος του Μάρτη, για να βγει το πρόγραμμα των εφημεριών που έχει ήδη κατατεθεί και μετά είναι όλα στον αέρα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα... πώς θα βγουν οι εφημερίες τον επόμενο μήνα και τους επόμενους μήνες. Και αν λάβει κανείς υπόψη του ότι είμαστε μπροστά και σε μια τουριστική περίοδο, που όπως λένε όλοι θα έχει πάρα πολύ τουρισμό φέτος, όπως έχει τα τελευταία χρόνια στο νησί, καταλαβαίνει τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Δηλαδή, το νοσοκομείο δίνει σε θέση να λειτουργήσει με ασφάλεια και επάρκεια ούτε για τον πληθυσμό, το μόνιμο πληθυσμό, πόσο μάλλον με τους τουρίστες που θα έρθουν. Άρα σε πρώτη φάση προτείνετε μείωση εφημεριών για τον Βενιζέλιο, δηλαδή να κάνει περισσότερο στο Παγνί, αναγκαστικά εκ των πραγμάτων. Ακούστε, στην όλη συζήτηση έπεσε και αυτή η ιδέα, ας πούμε. Εμείς κατά βάθος δεν το θέλουμε, διότι είναι μια υποβάθμιση του νοσοκομείου και επιπλέον καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί και άλλα προβλήματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που και αυτοί έχουν... εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά και δεν είναι πάρα πολύ καλά. Και έχουν επίσης, επειδή κάνουν τριτοβάθμιο έργο, παίρνουν πολλά περιστατικά από τα υπόλοιπα νοσοκομεία τα οποία δεν μπορούν να πάνε αλλού. Δηλαδή, έχουν τμήματα τα οποία είναι μοναδικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οπότε δημιουργούνται και άλλα προβλήματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εμείς δεν κάνουμε προτάσεις, γιατί εμείς δεν παίρνουμε αποφάσεις και δεν χαράσουμε πολιτική. Εμείς ενημερώνουμε και επισημαίνουμε τα προβλήματα και από εκεί πέρα άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις. Όχι, λέμε ότι είναι ένα σενάριο που εκ των πραγμάτων πέφτει στο τραπέζι. Πέφτει στο τραπέζι, ναι, για πρακτικούς λόγους. Δηλαδή, άμα δεν πιέζει... Εάν δεν υπάρξουν γιατροί που να αναπληρώσουν τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν παραιτηθεί, και αυτό το σενάριο έχει πέσει στο τραπέζι. Στο μεταξύ, πόσο καιρό τώρα μιλάμε για όλα αυτά τα προβλήματα? Πριν από λίγο καιρό ήταν εδώ ο πρώην υπουργός. Ήρθε δύο-τρεις φορές με αφορμή το Βενιζέλιο. Πήραμε τόσες πολλές υποσχέσεις ότι θα στηριχτεί, ότι θα έρθουν γιατροί, ότι. Από αυτά, τι έχει γίνει? Ουσιαστικά τα προβλήματα ξεκινάνε από εξαμήνου πριν, τα πολύ σοβαρά προβλήματα, γιατί τα προβλήματα ήταν και πριν από κάποιο καιρό και κατά διάρκεια του COVID. Φαίνεται ότι δεν λύνονται, οι λύσεις είναι προσωρινές, δηλαδή και με τους ιδιώτες αναισθησιολόγους οι οποίοι ήρθαν να βοηθήσουν και να συνδράμουν να ανοίξουν χειρουργικά τραπέζια. Αυτά όμως είναι πρόχειρες λύσεις, δεν βλέπουμε κάποιο διορισμό, κάποιο πιο μόνιμο σχέδιο, μόνιμο πλάνο. Και αυτό οδηγεί και εμάς τους ειδικευόμενους σε πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Το γεγονός ότι το Βενιζέλιο ήταν ένα μεγάλο νοσοκομείο που έδινε, θα μιλήσω ως ορειλά, ως χειρουργός, ως ειδικευόμενη ορειλά, έδινε μια πάρα πολύ καλή ειδικότητα και στους χειρουργικούς τομείς και στους παθολογικούς, σε γενικούς γιατρούς, σε εργαστηριακούς. Τώρα όλα αυτά αποδεκατίζονται σιγά-σιγά. Όταν έχουμε μόνο ογκολογικά τραπέζια ή ελάχιστες χειρουργικές αίθουσες
και παρετούνται οι αναισθησιολόγοι και βασιζόμαστε στο φιλότιμο των συνταξιούχων γιατρών που έχουν βάλει πλάτη για να στηρίξουν το Βενιζέλιο, καταλαβαίνετε ότι η εκπαίδευσή μας είναι στον αέρα. Που σημαίνει ότι σιγά σιγά, αναγκαστικά και μη θέλοντας, γιατί είναι με δική μας πρωτοβουλία το να βρισκόμαστε στο Ηράκλειο και να μην πάμε στο εξωτερικό. Θέλουμε να στηρίξουμε τον τόπο μας, μπορούμε και στο εξωτερικό, αλλά θέλουμε να στηρίξουμε τον τόπο μας. Γι' αυτό το λόγο μένουμε. Παρ' όλα αυτά, η εκπαίδευσή μας μονίμως υποβαθμίζεται, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να στραφούμε σε άλλες λύσεις. Και ήδη το κοιτάμε. Κάποια συνάδελφοι ειδικευόμενοι έχουν ήδη παραιτηθεί. Οπότε μειώνονται και οι ειδικευμένοι γιατροί που υπάρχουν, αλλά και οι ειδικευόμενοι που ουσιαστικά στηρίζουν και τις εφημερίες και τα από πίσω που ίσως να μην φαίνονται στην καθημερινή κλινική πράξη. Άρα είναι η επόμενη γενιά ουσιαστικά, έτσι. Βέβαια, είναι η επόμενη γενιά και έτσι δεν μπορούμε και να εκπαιδευτούμε σωστά. Όταν ένας γιατρός δεν μπορεί να εξασκήσει την ιατρική του πράξη, δεν μπορεί να είναι και επαρκής, έτσι ώστε να λάβει τον τίτλο της ειδικότητας, να πάρει τα απαραίτητα στοιχεία και εφόδια που χρειάζονται για να κάνει την άσκηση της ειδικότητάς του μετέπειτα. Άρα και... πολύ σωστά το επισημαίνετε, γιατί προσμετρώνται όλα αυτά είναι τα σημαντικά, γιατί καμιά φορά η συζήτηση εστιάζεται στο κομμάτι το μισθολογικό, δηλαδή το οικονομικό για τους γιατρούς, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και το κομμάτι της εκπαίδευσης. Είναι και το μισθολογικό, αλλά οι ειδικευόμενοι έχουν ειδική σύμβαση με το νοσοκομείο, είναι ειδικός ο κανονισμός, ας πούμε, και ο χρόνος στον οποίο εργαζόμαστε εκεί. Και είμαστε εκπαιδευόμενοι γιατροί, που σημαίνει ότι έχουμε πέρα από καθήκοντα φυσικά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι γιατροί, έχουμε και ιδιαίτερα δικαιώματα στην εκπαίδευση. Οπότε αν το βασικό στατικό που είναι η εκπαίδευσή μας καταρακωθεί, σημαίνει ότι και εμείς θα πρέπει να βρούμε κάποια άλλη λύση. Έτσι ώστε να εκπαιδευτούμε και να μην είμαστε επικίνδυνοι για την κοινωνία στην οποία θα βγούμε, έτσι. Βεβαίως. Πολύ σωστά το θέλετε. Αν θέλετε να πω κάτι σε αυτό που λέει η Κλέρη, να σκεφτείτε ότι τα παιδιά που κάνουν ειδικότητα, ακόμα και μια μέρα αναρωτική άδεια να πάρουν, είναι υποχρεωμένοι να την αναπληρώσουν για την εκπαίδευσή τους, λέει ο νόμος. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση, να είναι ουσιαστική, ακόμα και μία μέρα είναι σημαντική για την εκπαίδευσή τους. Γιατί απαιτείται αναπλήρωση. Φανταστείτε τώρα αυτά τα παιδιά από όλους αυτούς τους μήνες, το νοσοκομείο υπολειτουργεί και κυρίως ο χειρουργικός τομέας εξαιτίας του ανεσυλλογικού τμήματος, ότι έχουν χάσει ένα τεράστιο κομμάτι από τη δική τους την εκπαίδευση και είναι η επόμενη γενιά των γιατρών, είναι δηλαδή το μέλλον της κοινωνίας αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, εμείς που θα αρρωστήσουμε, πού θα πάμε. Ακριβώς αυτό. Πάμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε χάσει εμείς, η κοινωνία φυσικά, έχουμε χάσει. Φυσικά. Και χάνουμε κάθε μέρα. Και αυτός είναι ένας άλλος ρόλος του δημόσιου νοσοκομείου, το οποίο δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ τελευταία. Κατά τη γνώμη μου είναι... Τα νοσοκομεία πρωτίστως είναι για τους ασθενείς, έτσι. Πρωτίστως. Είναι για να γίνονται οι άνθρωποι καλά. Και μετά είναι για την εκπαίδευση των ειδικευμένων. Πού θα εκπαιδευτεί ο ειδικευόμενος, στο ιδιωτικό ιατρείο, στο ειδικό θεραπευτήριο? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε και ο νόμος δεν μας καλύπτει γι' αυτό. Ουσιαστικά πρέπει να ειδικευτούμε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο που να δίνει είτε πλήρη είτε μερική ειδικότητα. Το Βενιζέλιο δίνει πλήρη ειδικότητα, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι ήταν επαρκές για να καλύψει την εκπαίδευση ενός γιατρού, οποιασδήποτε ειδικότητα, τόσα χρόνια. Σε ορισμένες ειδικότητες. Σε ορισμένες ειδικότητες. Σε αρκετές ειδικότητες δεν είναι πλήρη ειδικότητα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι από εκεί βγαίνουμε ως ειδικευμένοι πια γιατροί. Τώρα, κυρία Λμπαντάκη, για το Βενιζέλιο, τα βλέπαμε και το φθινόπωρο. Βλέπαμε τον ξεσηκωμό, έτσι, που ήταν παλαϊκός εδώ στο Ηράκλειο. Είπε και η Μέρη ότι 2-3 φορές κατέβηκε ο τότε Υπουργός Υγείας, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Σήμερα. Τόσους μήνες μετά, βρισκόμαστε καλύτερα, χειρότερα, στα ίδια ή χειρότερα? Χειρότερα. Αν υπολογίσει κανείς πόσοι άνθρωποι φύγαν από τότε, είμαστε χειρότερα. Δηλαδή, από τότε νομίζω έχουν φύγει 3 ανεσιολόγοι, 2 ακτινολόγοι. Επομένως, είμαστε στο μείον, ας πούμε. Το άλλο που είχαν εξαγγείλει ότι θα γίνουν fast track διαδικασίες προσλήψης ανεσιολόγων, δεν έχουν γίνει ακόμα. Είναι γνωστή η γραφειοκρατία που υπάρχει, αλλά την περίοδο του COVID αυτό το πράγμα με διάφορους τρόπους είχε ξεπεραστεί. Και λέμε τώρα κι εμείς ότι σκεφτόμαστε ότι από τη στιγμή που υπάρχει τεχνογνωσία, δηλαδή το ξέρουμε από το COVID, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να μην φτάνουν οι άνθρωποι στα όρια τους και να χρειάζεται να
να φύγουν. Γιατί όπως έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι, και ο κ. Κωστάκης που είναι μέλος του Τριμελούς, που έχουν συζητηθεί μεταξύ μας όλα αυτά, οι συνάδελφοι που παραιτήθηκαν από απόγνωση. Από απόγνωση. Δηλαδή, θέλω να πω τώρα κάτι που δεν ξέρω αν μου επιτρέπεται, γιατί ήταν μια συζήτηση που είχαμε με μια από αυτές τις συναδέλφους πριν από κανένα μήνα. Και μου λέει ότι είχε 70 μέρες άδεια που δεν τις έχει πάρει. 70 μέρες άδεια θα πει 3 χρόνια χωρίς άδεια. Δεν καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος έχει ξεπεράσει τα όρια του. Έχει ξεπεράσει τα όρια του. Και σωματικά και ψυχικά και επιστημονικά. Φυσικά. Γιατί έχετε και τεράστια ευθύνη οι γιατροί. Δεν είναι ό,τι και ό,τι. Και το νοσηλευτικό προσωπικό. Έχετε τεράστια ευθύνη. Έχετε να κάνετε με ζωές. Έτσι δεν είναι? Φανταστείτε να μπείτε σε ένα αεροπλάνο που να έχετε ένα κουρασμένο πιλότο. Εγώ δηλαδή, αν ήξερα ότι έχει 3 χρόνια πάρει άδεια, δεν θα έμπαινα στο αεροπλάνο του. Το φαντάζομαι. Ναι. Δεν ξέρω εσείς. Θα παίξω. Και ναι. Δηλαδή, και εγώ δεν θα έμπαινα, ας πούμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε σε ποια όρια έχουν φτάσει οι άνθρωποι και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Εμείς τώρα λέμε για το δικό μας, επειδή είναι ένα πρόβλημα που το βιώνουμε καθημερινά. Την ίδια στιγμή σας έχουν ζητήσει να μπείτε στη διαδικασία των απογευματινών χειρουργείων? Ναι. Μάλιστα. Ναι. Σε ποια δηλαδή πώς? Με ποιο τρόπο? Με ποιο τρόπο? Δεν ξέρω. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, με τη μία αναισθησιολόγου που υπάρχει και τους δύο που είναι έτοιμοι να φύγουν, που έχουν συνταξιοδοτηθεί άνθρωποι, αλλά βάζουν πλάτη, ας πούμε, θέλουν να κάνουν και απογευματινά. Δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς συζητιέται ακριβώς, γιατί δεν, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, όπως το βλέπουμε εμείς στο Βενιζέλη, δεν είναι υλοποιήσιμο. Όσον αφορά τους δικαιωμένους γιατρούς, ουσιαστικά δεν έχουν ερωτηθεί, γιατί δεν είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν υπό την ευθύνη τους ένα χειρουργείο εξ ολοκλήρου. Παρ' όλα αυτά, να σας μεταφέρω την άποψη των περισσότερων ειδικευμένων ως εκπρόσωπος του Συλλόγου, είναι ότι δεν συμφωνούν απόλυτα με αυτό, γιατί στηρίζαμε εξ αρχής τη δωρεάν δημόσια υγεία. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι λύσεις μπορεί να βρεθούν οτιδήποτε, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, γιατί είμαστε σε μια παλινδρόμηση. Δηλαδή, ήμασταν το Σεπτέμβριο στους δρόμους και τον Οκτώβριο για να διεκδικούμε τα δικαιώματα. Εν τέλει, βοήθησαν όσο μπορούσαν οι ιδιώτες αναισθησιολόγοι με αυτό το καθεστώς. Από εκεί πέρα, πάλι παλινδρομούμε. Τον Απρίλιο δεν ξέρουμε καν αν θα έχουμε χειρουργικές αίθουσες ή αν θα έχουμε μόνο κάποια ογκολογικά περιστατικά. Γιατί όλο και μειώνονται οι αναισθησιολόγοι. Και ας μιλήσουμε μόνο για τους αναισθησιολόγους. Είναι και οι ακτινολόγοι, οι οποίοι ένα-ένα και αυτοί παρετούνται. Άρα σημαίνει ότι ακόμα και σε φάση επίγοντος δεν θα έχουμε έναν ειδικευμένο ή έναν ειδικευόμενο γιατρό, έτσι ώστε ακτινολόγο, έτσι ώστε να μας κατευθύνει και εμάς τη διάγνωση. Όλοι χρειαζόμαστε σε ένα σύστημα υγείας και σε ένα δημόσιο τόσο μεγάλο νοσοκομείο που είναι και το 7ο σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα. Βέβαια, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, θα στηθεί χειρουργείο χωρίς να υπάρχει καθαριότητα, χωρίς να υπάρχει νοσοκόμα, χωρίς να υπάρχει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και όλοι οι υγειονομικοί υποφέρουν από αυτό και βρίσκονται σε μία. Ο Υπουργός Υγείας πάντως, αλλιώς τα βλέπει. Βλέπαμε κάτι δηλώσεις του που λέει ότι δεν καταλαβαίνει ποιοι αντιδρούν. Αντιδρούν, λέει, το 1% για τα απογευματινά χειρουργεία. Θεωρεί ότι ήταν κάτι που περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια και το περίμενα πώς και πώς τα νοσοκομεία. Εγώ τώρα λέω ότι λέει ο Υπουργός Υγείας και είπε ότι θα ωφελήσει πάρα πολύ και αυτούς που έχουν να πληρώσουν για να κάνουν τα απογευματινά χειρουργεία, είναι τους ασθενείς, αλλά θα ωφελήσει και όσους δεν έχουν να πληρώσουν, γιατί θα αποσυμφορηθεί η κατάσταση, άρα και αυτοί που δεν έχουν να πληρώσουν θα κάνουν νωρίτερα τις χειρουργικές τους επεμβάσεις. Αυτά τα αδέφη ο κ. Γεωργιάδη. Ναι. Τι να πω. Κοιτάξτε να δείτε, το απογευματινό χειρουργείο ή οποιαδήποτε ενασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ να κάνουν ιδιωτικό έργο με οποιοδήποτε τρόπο, μέσα στο νοσοκομείο, έξω από το νοσοκομείο κτλ. Θα μπορούσε κανείς να το δει καλοπροαίρετα σε ένα σύστημα που λειτουργούσε επαρκώς και με ασφάλεια. Και θα έλεγε ότι θέλω να προσφέρω και αυτή την υπηρεσία στους πολίτες. Αλλά από τη στιγμή που εμείς έχουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή 3 αναισθησιολόγους, δηλαδή εδώ τίθεται, ας πούμε, ζήτημα λειτουργίας του νοσοκομείου με 3 αναισθησιολόγους. Γιατί ο αναισθησιολόγος δεν είναι μόνο για το χειρουργείο. Είναι για όλες τις επίγουσες πράξεις. Δηλαδή, πες ένας άνθρωπος κάνει μια ανακοπή, πρέπει να βρεθεί ένας αναισθησιολόγος να το διασωληνώσει. Δεν είναι μόνο το χειρουργείο που δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο χωρίς αναισθησιολόγο. Τώρα, πώς μιλάμε για απογευματινά χειρουργία, για έξτρα δηλαδή έργο, από τη στιγμή που δεν μπορεί να επιτελεστεί το βασικό έργο, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ειδικά για το δικό μας το νοσοκομείο. Εάν υπάρχουν άλλα νοσοκομεία στα οποία υπάρχει επάρκεια προσωπικού και μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης,
Αυτό είναι, είναι άλλο. Αλλά μιλώντας για το δικό μας το νοσοκομείο, δεν, είναι ανέφικτο, από την πραγματικότητα δηλαδή. Mm-hmm. Σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να βγουν με το προσωπικό που υπάρχει σε ορισμένα, ιδιαίτερα για τους αναισιολόγους, οι γενικές εφημερίες του νοσοκομείου. Πόσο μάλλον να μπουν και έξτρα χειρουργικά τραπέζια. Παρ' όλα αυτά, τώρα θα μου επιτρέπετε να το πω, κάνετε και πράγματα που κανείς θα σκεφτόταν ότι είναι, ας πούμε, βάλτε το εισαγωγικά, πάρεργο. Θυμάμαι ότι η πρώτη φορά που μιλήσαμε, κυρία Λουτέδε, για αυτό το ιατρείο πτώσεων. Ναι. Που το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί. Παρά τις δυσκολίες που έχετε και παρά την έλλειψη προσωπικού, σωστά. Ναι. Ναι, αυτή ήταν, ήταν μια ιδέα, τέλος πάντων, να βοηθήσουμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους, γιατί εγώ τους βλέπω το αποτέλεσμα των πτώσεων, που τους καταλήγουν με κατάγματα και τους χειρουργούμε. Και φτιάξαμε ένα τέτοιο ιατρείο μαζί με τους παθολόγους, το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που λειτουργεί σε δημόσιο νοσοκομείο. Δυστυχώς, οι παθολόγοι μας είναι και αυτοί σε έλλειψη, έχουν παραιτηθεί πάρα πολύ. Τους πάνε στο Ρέθυμνο και καλύπτουν το νοσοκομείο Ρεθύμνου, Μεντέλεστε, όπως είναι γνωστά όλα αυτά. Επομένως, υπάρχει μεγάλη δυσκολία να καλύψουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες του νοσοκομείου, το οποίο θα πηγαίνουν το νοσοκομείο ένα βήμα πιο μπροστά από το ήδη παρεχόμενο έργο. Επίσης, και την υγεία του πληθυσμού. Ναι, προφανώς. Επίσης είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, είμαστε, ας πούμε, μια χώρα με πολύ γερασμένο πληθυσμό και δεν υπάρχει ειδικότητα της γυριατρικής. Mm. Που ένα τέτοιο ιατρείο είναι γυριατρικό ιατρείο, δεν είναι ορθοπαιδικό. Εγώ δεν το κάνω γιατί δεν υπάρχει γυρίατρος. Αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς ιδιαίτερο κόστος και να βελτιώσουν την υγεία του πληθυσμού. Και δεν γίνονται εδώ. Όπως, συγγνώμη, σας διακόπτω, και να έχουμε κανονικούς οικογενειακούς προσωπικούς γιατρούς, όπως λέγονται, και όχι εικονικούς που φτιάξαμε το μέτρο απλά για να υπάρχει. Έτσι. Είναι ένα πολύ απλό πράγμα που δεν είναι θέμα, νομίζω, κόστους. Ναι, γιατί και το νοσοκομείο απομίζεται και πολύ μεγάλη μερίδα από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Για την οποία πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, βεβαίως, όλη την περίοδο του COVID, ακούσαμε τα άπειρα. Ότι πρόκειται να γίνει πρότυπο. Έτσι, γιατί καταλάβαμε, υποτίθεται, πόσο πολύ θα βοηθήσει την υγεία του πληθυσμού η πρωτοβάθμια φροντίδα. Οι υγειονομικοί παίρναν τα εύσημα από τους εκάστοτε κυβερνώντες. Και τελικά δεν είδαμε τίποτα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ακριβώς. Και είναι, αν δείτε τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, θα δείτε ότι το επισημαίνουν ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν έχει αναπτυχθεί καθόλου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που δίδεται είναι στην νοσοκομιακή περίθαλψη, παρά το γεγονός ότι οι κρατικές δαπάνες για την υγεία είναι πολύ πιο χαμηλές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, στην Ελλάδα οι κρατικές δαπάνες για την υγεία είναι περίπου στο 60-62% και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 81%. Επίσης, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη. Και ένα 30% των δαπανών πάνε από το οικογενειακό εισόδημα κατευθείαν, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι γύρω στο 15%. Και αυτό τώρα με τα απογευματινά χειρουργία αυξάνεται περαιτέρω, έτσι, οι δαπάνες του κάθε ενός, της κάθε οικογένειας για την περίθαλψή του. Βέβαια. Αφού υπάρχει πια νόμιμος τυποκατάλογος. Ναι, νόμιμο, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Και αυτά είναι τα πράγματα που διαφωνούμε εμείς. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας και πρέπει να αναπτυχθεί παράλληλα με το δημόσιο σύστημα. Αλλά το δημόσιο σύστημα πρέπει να είναι εύρωστο, να είναι λειτουργικό, να είναι, και να είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε στο ιδιωτικό τομέα. Ή να είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι, πείτε ότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καρκινοπαθής και κάνει χημειοθεραπείες, που είναι πάρα πολύ ακριβές. Μπορεί ένας άνθρωπος να πάει στον ιδιωτικό τομέα και να κάνει χημειοθεραπεία? Δεν μπορεί. Επίσης, είναι πανάκριβο. Και χρειάζεται και πολλές ειδικότητες, συνδυασμός πολλών ειδικοτήτων. Οπότε μόνο μία πολυκλινική θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Που εντάξει, σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον εδώ, δεν νομίζω ότι ευδοκιμεί τόσο πολύ αυτό. Από εκεί πέρα, θεωρούμε ότι οι ασθενείς, ειδικά οι χρόνοι πάσχοντες, οφείλουν να έχουν μία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αξιοπρεπή, να έχουν τα ειδικά ιατρεία, όπως της κυρίας Αλμπαντάκη και της κάθε ειδικότητας που υπάρχει, γιατί η εκπαίδευση για να γίνουν αυτά υπάρχει.
τα χρήματα που θα δοθούν για να συνταχθεί το κάθε ιατρείο, που πολλές φορές είναι και πολύ λίγα, χρειάζονται, και από εκεί και πέρα και το απαραίτητο προσωπικό, ξαναλέω, έτσι. Το απαραίτητο προσωπικό που δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση. Εσείς πάντως θα φωνάζετε, διεκδικείτε και νομίζω έχετε και άλλες κινητοποιήσεις. Είναι πρώτων πυλών, έτσι, εντός του Μαρτίου, στα τέλη Μαρτίου, 27 Μαρτίου νομίζω. Υπάρχει έτσι πανηγειονομική πάλι κινητοποίηση. Δεν έχουμε και άλλη λύση. Τουλάχιστον μιλάω από την πλευρά και πάλι των ειδικευόμενων περισσότερο, μια και αυτούς εκπροσωπώ. Δεν έχουμε και άλλη λύση, καθώς πρέπει να σωθούμε με κάποιο τρόπο και να κερδίσουμε το χρόνο που έχουμε χάσει είτε από το COVID, με την εφημέρευση στα COVID όλων των. Γιατρών του Βενιζελίου που έβαλαν πλάτη πάλι σε όλο αυτό και γενικά η εκπαίδευσή μας να πάει λίγο πιο μπροστά γιατί είναι περιορισμένη. Το ξαναλέω, είναι περιορισμένη, είναι περιορισμένος ο χρόνος μας. Δώστε λίγο κλίμα, κυρία Μιλοποταμτάκη, για τους ειδικευόμενους, έτσι. Εγώ θα δω τα ποσοστά. Τι ποσοστό σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, να τα προδείξει εδώ που λέμε. Κοιτάξτε, οι συνάδελφοί μου οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή ειδικευόμενοι στο Βενιζέλιο. Θεωρώ, προσωπική μου άποψη, ότι είναι άρτια καταρτισμένοι. Πολλοί από αυτούς έχουν και δύο και τρία πτυχία, αλλά δεν μετράνε μόνο τα πτυχία. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον για την ιατρική, για τον ασθενή. Που αυτό σημαίνει ότι εξορισμού έχουν και πολλή θέληση για να μάθουν και να πάνε την ιατρική της Ελλάδος ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, προσπαθούμε να μεταεκπαιδευόμαστε, πηγαίνουμε σε σεμινάρια, πηγαίνουμε σε συνέδρια με πρωτοβουλίες, δικές μας εργασίες, δικές μας μελέτες. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει όταν υπάρχει εξουθένωση του προσωπικού, όταν υπάρχει υπερεφημέρευση σε κάποια τμήματα, όταν κάποιοι συνάδελφοι δεν μπορούν να πάρουν τα ρεπό τους γιατί την επόμενη μέρα πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες των κλινικών. Και είναι και το δικό μας το φιλότιμο ότι εμείς δεν θέλουμε έναν άνθρωπο τον οποίο περιθάλπτουμε να τον αφήσουμε την επόμενη μέρα χωρίς να έχει την επαρκή φροντίδα που χρειάζεται. Γιατί είμαστε λίγοι, το ξαναλέω. Οπότε. Κυρία Λουμπαντάκη, κάπου είδα ότι έχετε σκοπό ενδεχόμενα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και τα εντέλεστε και τα λοιπά, να προχωρήσετε έτσι και γιατροί και σε νομικές, ας πούμε, νομικά, να πάρετε μέτρα. Ναι, έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε νομικά τους συναδέλφους που θα πάρουν εντέλεστε, να παρέχουμε νομική υποστήριξη, πέρα από την ηφική δηλαδή. Και γιατί όταν παίρνεις ένα εντέλεστε, δηλαδή σε υποχρεώνω από τα κάτω μέρια. Εξηγήστε στον κόσμο τι σημαίνει το εντέλεστε, γιατί ακούνε διαρκώς το εντέλεστε και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Τι σημαίνει το εντέλεστε? Ουσιαστικά είναι μια πολιτική επιστράτευση. Δηλαδή σε υποχρεώνω να πας να κάνεις μια δουλειά, να πας σε ένα άλλο νοσοκομείο, για παράδειγμα, να πας στο Ρέθυμνο, να κάνεις μια εφημερία. Ενώ εσένα η δουλειά σου είναι να είσαι στο Βενιζέλιο, στο Πανεπιστημιακό. Υποχρεούσα με έναν τρόπο. Το οποίο είναι μια διαταγή. Είναι μια διαταγή. Αν όμως αρνηθεί κάποιος, έχει και κυρώσεις, σωστά. Δεν ξέρουμε πολύ. Δηλαδή το νομικό, ας πούμε, πλαίσιο στο οποίο δίδονται τα εντέλεστα δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο. Και ξέρετε τώρα πώς είναι οι νόμοι. Ο ένας τα ερμηνεύει με τον άνθρωπο, ο άλλος με τον άλλον. Δεν είναι ξεκάθαρο. Απ' την άλλη, τώρα, αν ξεκίνησε να κάνει μια εφημερία και δεν υπάρχει γιατρό, θα κάτσει να την κάνει. Δηλαδή και χωρίς εντέλεστε. Δηλαδή είναι και θέμα. Ναι. Για μας είναι θέμα προτεραιοτήτων. Μπορείς να κλείσεις την κλινική και να φύγεις και να πεις παιδιά δεν κάνω την εφημερία γιατί έχω κάνει 10 εφημερίες. Δεν μπορείς. Κανείς δεν μας θα το κάνει. Είναι θέμα προσωπικής θέλησης και βούλησης. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί έτσι έχουμε μάθει να το κάνουμε. Αφήνεις, δεν μπορούμε να αφήσουμε έναν άνθρωπο έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ ήθελα να πω κάτι για τους ειδικευόμενους. Είναι πραγματικά πολύ καλύτερη γενιά από ό,τι ήμασταν εμείς. Δηλαδή το λέω, είμαι πάρα πολύ περήφανη για τους ειδικευόμενους που έχουμε και τους ειδικευόμενους που έχουμε στην κλινική, τη δική μας, την ορθοπαιδική και τους άλλους ειδικευόμενους. Είναι παιδιά ευγενέστατα, είναι παιδιά που θέλουν, επιθυμούν πραγματικά να λύσουν το πρόβλημα του ασθενούς, είναι κοντά του, διαβάζουν, ενημερώνονται, έχουν άλλη πρόσβαση στη τεχνολογία από ό,τι είχαμε εμείς και πραγματικά είναι κρίμα αυτά τα παιδιά. Να μην εκπαιδευτούν όπως τους αξίζει. Και να είναι η επόμενη γενιά των γιατρών που θα στελεχώσει τα νοσοκομεία μας. Τώρα κάτι θέλω να πω σε αυτό που λέγατε πριν, ότι
προφανώς όλοι οι γιατροί υγειονομικοί δείχνεται φιλότιμο, αλλά αυτό γεννά δυστυχώς και ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή, όσο και αυτοί που έχουν τις αποφάσεις, δηλαδή το καρπούζι και το μαχαίρι, βλέπουν αυτό το φιλότιμο, σου λέει δεν βαριέσαι, γίνεται και έτσι η δουλειά. Μα είναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Διακόπτω τώρα, είναι αυτό που είχαμε πει από τις πορείες μας τότε και από τις ομιλίες μας, ότι το βενζέλιο στέκεται στο φιλότιμο των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι, βέβαια, μπορεί να είναι είτε οι διευθυντές, οι ειδικευμένοι γιατροί, είτε οι ειδικευόμενοι, είτε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το υπόλοιπο, είτε ακόμα και άνθρωποι που εργάζονται για την καθαριότητα. Όλοι αυτοί συνθέτουν το puzzle έτσι ώστε να λειτουργεί ακόμα το βενζέλιο. Είτε αυτό είναι με παρατάσεις συνταξιούχων, είτε αυτό είναι με υπερεφημέρευση, είτε αυτό είναι με χίλιους δύο τρόπους. Και με το να υποβιβάζουμε την ξεκούραση εννοείται ενός εργαζόμενου ανθρώπου, την προσωπική μας ζωή, αλλά και το διάβασμά μας. Να σας πω τελείως προσωπικά. Γιατί θέλει και διάβασμα η ειδικότητα για να κάτι πάει προς το κάτι που καταλάβει. Οπότε είναι όλα μαζί. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Όχι μόνο για την παρουσίαση εδώ, αλλά κυρίως που εξακολουθείτε να παλεύετε. Εμείς σας ευχαριστούμε που πολύ. Νιώθουμε ότι μας υποστηρίζετε. Και μας ακούσατε έτσι ώστε να προβληθούν και κάποιοι προβληματισμοί μας. Να προβληματίσουμε και τον κόσμο που μας ακούει, την τοπική κοινωνία τουλάχιστον. Θέλουμε δυνατό, θέλουμε δυνατό δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί σε αυτό μπορούμε να απευθυνθούμε και εμείς. Εδώ είμαστε κοινωνία. Βέβαια, όλη η κοινωνία. Έτσι, όλοι μας είμαστε και ασθενείς και γιατροί. Σε αυτή τη φάση. Είμαστε όλοι χρήστες. Όλοι. Ακριβώς. Όλοι χρήστες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Α, σου μίλησαν τα ρολόγια, ε. Η Θεοδώρα μου μίλησε κατά βάση, γιατί με το ρολόγιο εγώ δεν έχω καλή σχέση. Πάμε διαφημίσεις.